Για πάμε στον Παύλο Τσίμα. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που μπορούμε κάποια συμπεράσματα έτσι στο πολύ γενικό, Παύλο μου, να τα πάρουμε. Είχαμε κάποια στιγμή το μεσημέρι και το απόγευμα μια έκρηξη και θεωρούσαμε ότι θα πάμε για ρεκόρ. Κάθισε λίγο αυτό και σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές δεν ήταν μεγάλη διαφορά. Θα κρίνει αυτό μια κατάσταση, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Καταρχήν, η συμμετοχή έχει σημασία από μόνη της. Είναι σωστό. Από μόνη της ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της σημερινής μέρας. Μεγάλη συμμετοχή σημαίνει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά, γιατί αν ένα κόμμα έχει μεγάλη συμμετοχή στις εσωκομματικές του εκλογές, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, ας πούμε. Έχω τα νούμερα. Σου θυμίζω ότι το 17 στις αντίστοιχες εσωκομματικές εκλογές που είχε κερδίσει η Φόφη Γεννηματά, συμμετείχαν περίπου 200, πάνω από 210.000 άνθρωποι. Στις επόμενες εκλογές, το 19, το ΠΑΣΟΚ πήρε 450.000 ψήφους. Σωστό. Δηλαδή, αντιστοιχούσε ένας ψηφοφόρος στην Εθνική Κάλπη, μάλλον δύο ψηφοφόροι στην Εθνική Κάλπη, για κάθε έναν στην εσωκομματική. Που σημαίνει ότι η συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές δεν πολλαπλασιάζει αυτόματα τα εκλογικά ποσοστά ενός κόμματος. Δείχνει όμως ένα ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι τότε ήταν ένας κόσμος που πήγε και ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ για να το στηρίξει απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε στην κυβέρνηση. Δεν το ψήφισε. Δεν το ακολούθησε μετά. Ακριβώς. Δεν επέστρεψε. Και είναι και αυτό ένα στοίχημα, Παύλο, αν θα επιστρέψει ένας κόσμος, ανεξαρτήτως του πού θα κλειδώσει τελικώς σήμερα ο αριθμός όσων πάνε να ψηφίσουν στο μετά, αυτό αν θα καταφέρει. Θα εξαρτηθεί από το. Όχι μόνο. Πρώτα απ' όλα θα εξαρτηθεί από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, όποιος όποια κερδίσει τις εκλογές, ο ίδιος αρχηγός επανεκλεγεί ή κάποιος κάποια από τους νέους υποψηφίους, στο χέρι του είναι αυτό που σίγουρα είναι μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μεγαλύτερη συμμετοχή, μεγαλύτερη δημοσιότητα γύρω από το ΠΑΣΟΚ, μεγαλύτερη ορατότητα, να το μετατρέψει σε κάτι πιο συγκεκριμένο και θετικό, σε μια επιστροφή πολιτών που συμμετέχουν. Αλλά θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες, δηλαδή από το αν θα καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιστρέψει ή να βάλει φρένο έστω στη διαδικασία φθοράς, αν η κυβέρνηση επίσης θα της βγει η προσπάθεια να βάλει φρένο στη δική της φθορά που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα σύνθετο παιχνίδι. Από μόνο της όμως η συμμετοχή σήμερα είναι μέγεθος που έχει τη σημασία του. Πέρα από το ότι μπορεί να κρίνει και το αποτέλεσμα. Και γιατί... και τα επιπλέον στοιχεία μετά, Παύλο, που δεν ξέρω πότε θα τα δούμε, στις δημοσκοπήσεις που κάναμε και εδώ στο Sky και τα λέγαμε το πρωί με τον Γιώργο τον Αράπογλου, βλέπαμε ότι θα πάνε να ψηφίσουν από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά. Και κάποια στιγμή διάβαζα σήμερα σε ένα δημοσίευμα νωρίτερα ότι υπήρχαν κάποιες αναφορές από κάποια νησιά ότι πήγαν να ψηφίσουν κάποιοι που είχαν και ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν ισχύει και παληθεύεται αυτό. Προφανώς ισχύει. Ναι. Προφανώς θα ισχύει. Θα το δούμε. Δηλαδή, και ξέρω και ψηφοφόρους του ΚΚΕ που πήγαν και ψήφισαν σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ψηφίσουν ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές. Σίγουρα. Απλώς τους ενδιέφερε η διαδικασία. Ναι. Αφού είναι ανοιχτή η διαδικασία. Ακριβώς. Και δεν σου ζητάει, χωρίς περιορισμό. Δεν ζητάει όρκο πίστεως για να δώσεις την ψήφο σου. Μόνο 3 ευρώ, τίποτα. Έτσι. 3 ευρώ. 3 ευρώ. Για να μπει και μόνο στην πρώτη Κυριακή. Στην πρώτη Κυριακή. Ναι. Καλά, και αυτό που λέμε φίλος τώρα. Ναι. Όταν λέμε φίλος, δεν σημαίνει κατά ανάγκη πρέπει να είσαι φίλος του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είσαι φίλος εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αύριο μπορεί να μην είσαι, να είσαι φίλος προσώπου. Κάποιου άλλου. Α, σωστό και αυτό. Μπορεί να είσαι φίλος κάποιου προσώπου. Σωστό. Να δεις αυτό το πρόσωπο. Να πω κάτι εκ προημίου για τον Παύλο, επειδή ξέρω ότι έχει αγώνα σε λίγο. Δεν θα σε κρατήσουμε τόσο ώστε να κινδυνεύσει η έγκαιρη παρουσία σου στο γήπεδο. Θα μας εκπροσωπήσει όλους ο Παύλος. Όλους έτσι, Παναθηναϊκός και εσύ. Θα προσπαθήσω να σε εκπροσωπήσω, αλλά δεν μπορώ να φωνάξω όπως εσύ. Να είσαι λίγο δυνατός, έτσι να... Στεντορίος. Για να δούμε τώρα λίγο και ένα σχόλιο από τους παρισταμένους. Γιάννη, εγώ είμαι πιο πρακτικός άνθρωπος. Άκουγα λίγο πριν τους αριθμούς που έλεγες, ότι έχουν πάει μέχρι τώρα 275.000 ψηφίσεις. Εγώ μου αρέσει να τα κάνω λίγο φραγκοδίφραγκα αυτά. Αυτό μεταφράζεται σε 825.000 ευρώ. Μην το προσπερνάμε. Τα 3 ευρώ. Αυτά πάνε στο ταμείο. Αυτά πάνε και στη διαδικασία. Η διαδικασία δεν είναι μια φθηνή διαδικασία. Ναι, γιατί στήθηκαν κάλπες και στο εξωτερικό. Έβλεπα το Θανάση τον Καβό, ήταν ξενοδοχείο που πληρώνονται όλα αυτά οι αίθουσες. Άρα είναι χρήματα που θα πάνε και εκεί. Πρέπει να δούμε επίσης τι έγινε το 2021, στην προηγούμενη αναμέτρηση. Είχαν πάει 270.000 στον πρώτο γύρο. Στο δεύτερο γύρο πήγανε 207.000.
Άρα αυτό που λέμε φίλοι, είναι πολύ πιθανό στον πρώτο γύρο να πήγανε ως φίλοι κάποιο από τον υποψηφίων, ο οποίος να μην πέρασε το δεύτερο γύρο και σου λέει τώρα τι λόγο έχω να πάω στο δεύτερο γύρο. Να. Δηλαδή υπάρχουν παράμετροι που στις εθνικές εκλογές δεν τις βλέπουμε, δεν δίνουμε σημασία, αλλά εδώ έχουν τη σημασία. Για πάμε λίγο και στον Αντώνη. Οι αριθμοί έχουν μεγάλη σημασία, γιατί άμα δεις επίσης ότι στις ευρωεκλογές περίπου μισό εκατομμύριο κόσμος ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, τώρα φτάνουμε στις 300.000. Άρα λοιπόν, όσο πιο πολύ πλησιάζουμε εκεί, τόσο καλύτερο για το κίνημα. Από εκεί και πέρα, το πώς θα αλλάξει το μείγμα, αυτό νομίζω είναι το σημαντικό στοιχείο. Γιατί αν πάμε κοντά στις 300.000 και υπάρχει ένας καινούριος κόσμος, σημασία έχει να δούμε μετά και από πού προέρχεται αυτός ο κόσμος. Γιατί σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο η Αττική και η Αθήνα, που έχει πολύ κόσμο το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα ρόλο παίζει αυτό, η Κρήτη. Αν μου επιτρέψει, Αντώνη, Αττική και Αθήνα, μένει μετά να το διαβάσουμε και αυτό, ποιους ευνοεί από τους έξι. Ακριβώς. Ποιους ευνοεί, όπως και η Κρήτη. Στην Κρήτη, στις ευρωεκλογές, 60.000 κόσμο ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες θεωρητικά εκεί κάποιος θα πει Ανδρουλάκης. Επιστρέφουμε στα δημοσιογραφικά. Για πάμε λίγο και από την από εδώ πλευρά. Κύριε Φλέσσα, η επικοινωνία τι έχει δει μέχρι σήμερα από το πώς στάθηκαν οι έξι και τι βλέπετε και σήμερα. Ναι, δεν γίνανε... Δεν σας ζητήσω να βάλουμε στοίχημα για τη Διάδα. Δεν βάζω. Για το ΠΑΣΟΚ δεν βάζω. Λοιπόν, γιατί δεν ξέρω καλά το γιατί χώρο. Γιατί καλές αποδόσεις. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι καταρχήν να κάνω μια παρατήρηση, η οποία τη συζητούσαμε προηγουμένως με τον φίλο μου τον Αντώνη εδώ πέρα. Η ανοιχτή διαδικασία έχει αυτά τα προβλήματα. Ότι μπορεί να πάει ο φίλος του φίλου, ο άσχετος, ο ΚΚΕ, ο Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, οποιασδήποτε. Βεβαίως η μεγάλη συμμετοχή είναι γεγονός ότι αποδεικνύει ένα ενδιαφέρον. Θυμίζω όμως ότι όταν πρωταγίνανε αυτού του είδους οι ανοιχτές διαδικασίες από τον ΓΑΠ, από τον Γιώργο Παπανδρέου, η συμμετοχή ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά. Το 2004. Την πρώτη φορά. Ναι. Το 2004. Ήταν πρωτόγνωρη διαδικασία. Δεν είχε εξάγει. Απλώς ήταν μια διαδικασία με έναν μόνο υποψήφιο, οπότε ήταν περίπου κάτι πανηγυρικό. Αυτή που μπορούμε να πάρουμε ως μέτρο είναι η δεύτερη, η του 2007, όταν ήταν η αντιπαράθεση Γιώργου Παπανδρέου, Ευάγγελου Βενιζέλου. Τότε μετρήχανε 769.000. Και πάλι είναι τεράστια διαφορά. Ήταν τεράστιο νούμερο, 769.000. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο, όχι νομίζω, σίγουρα είναι το μεγαλύτερο νούμερο συμμετοχής σε εσωκομματική διαδικασία. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, Παύλο μου, του τι ακολούθησε και το πώς εξαερώθηκε κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ και έφτασε σε μονοψήφια πολύ χαμηλά ποσοστά από την περιπέτεια των μνημονίων που του χρεώθηκε ό,τι χρεώθηκε στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ακριβώς. Σωστό. Καλά, ήταν και η πιο σκληρή σύγκρουση που καλά, υπήρχε μόνοι τότε ανάμεσα στον Παπανδρέου. Δημιουργήσανε, δεν του φταίει κανένα. Στις εσωκομματικές εκλογές του 2015. Στις εσωκομματικές εκλογές του 2015, στο ΠΑΣΟΚ, είχαν φτάσει να ψηφίζουν 55.000. Από το 1 εκατομμύριο φτάσαμε εκεί. Πόσο μειώθηκε, βέβαια. Είχε προκύψει, βέβαια, προηγηθεί ένα 4,6 εκλογές. Ένα λεπτό δώστε μου, θα συνεχίσετε τις σκέψεις και θα πάμε και στον κύριο Καραμπατζού.